Χρόνια πολλά, είπαμε. Θα είπαμε. Είπαμε και θα ξαναπούμε μέχρι το τέλος της κουβέντας μας και άλλες φορές. Η οποία κουβέντα ξέρεις που πάει. Ότι ο Νότης Φακενάκης είναι άνθρωπος που αγαπάει τις γυναίκες. Οι γυναίκες αγαπάνε πολύ τον Νότη Φακενάκη. Ο Νότης Φακενάκης είναι άνθρωπος της νύχτας, που η νύχτα είναι επικίνδυνη, είναι γεμάτη πειρασμούς. Λοιπόν, άκου τώρα, άμα το δέσουμε όλο το πάζλ. Θα γίνω σκληρός τώρα. Ναι, αυτό θέλω. Γυναίκες, πειρασμοί, νύχτα, Νότης, ο χειρό που δεν πέφτει, Νότης απρόσιτος. Όσο φαίνεται, όσο ακούγεται, ξέρω εγώ, είναι απρόσιτο αυτό που βλέπεις και ακούς. Άλλο φαίνεται, άλλο ακούγεται και άλλο ισχύει στην πραγματικότητα. Αυτό που βλέπεις τώρα και ακούς είναι απόμακρο, είναι απόρθητο φρούριο, τι είναι? Όχι. Ένας άνθρωπος ο οποίος συναναστρέφεται και λειτουργεί όπως όλους τους άλλους, που αν μη τι άλλο πάνω απ' όλα έχει βάλει προτεραιότητα στη ζωή του την αγάπη και τη ζεστασιά, αλλά για τους μαλάκες είναι απόμακρος. Να στο θέσω αλλιώς. Είσαι στο καμαρίνι σου μετά από το τέλος του προγράμματος. Χτυπάει η πόρτα, λες περάστε. Ανοίγει η πόρτα, μπαίνει γυναικάρα εκπληκτική, που όμως δεν είναι μόνο όμορφη, εκπέμπει και κάτι πολύ ζεστό. Μια όμορφη γυναίκα. Και σου λέει, λοιπόν, κύριε Σφακιανάκη, ή Νότη, πιο άμεσα ακόμα, μου αρέσεις πάρα πολύ. Καλό είναι αυτό. Αλλά όμως πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπεις ότι αυτό θέλει να το πάει κάπου. Πού? Τι πού? Δεν σου έχει τύχει σε όσα χρόνια είσαι στη νύχτα κάποια θαυμάστια να σε στριμώξει λίγο παραπάνω ότι θέλει από σένα κάτι πέραν του αυτογράφου? Πολλές φορές. Αυτόγραφα δεν έχω γιατί δεν έχω χρόνια. Α, δεν έχεις. Δεν έχω χρόνια. Είσαι κατά των αυτογράφων σαν ιδέα? Ναι. Το να κάνεις φωτοτυπία τη μούρη σου και να δεις. Πόσο πιο πολύ σε αγάπησε τώρα με αυτό που είπες. Ναι. Πάρα πολύ όμως. Χρόνια από το 94. Ναι, και εγώ το βρίσκω λίγο κάπως το ότι έχω χαρτί με τη μούρη μου και γράφω στην ποπίτσα με αγάπη και πάρ' το τώρα το είδωλό σου να το λατρεύεις από τον τοίχο. Έτσι. Δεν... Έχω δώσει χαρτάκια όμως. Ναι, αυτό άλλο. Στην μπλούζα αυτό πάνω άλλο. Κάποιος μου είπε γράψε μου το, ξέρω εγώ. Κλείνει η παρένθεση. Επιστρέφουμε στο πώς έχεις αντιδράσει σε φάση που έχεις νιώσει να στριμώχνεσαι από κάποια επίμονη γυναίκα. Μια χαρά. Πάρα πολύ όμως. Πώς έχεις αντιδράσει, έχω πει, όχι πώς έχεις νιώσει. Α, πώς έχω αντιδράσει. Ναι. Εξαρτάται από τη στιγμή, τις συνθήκες, το χώρο κτλ. Παρατηρείς, αυτό παρατηρώ εγώ, ότι η νέα γενιά των κοριτσιών είναι λίγο έως πολύ, έως φρικιαστικά πολύ πιο τολμηρές από ότι η προηγούμενη γενιά. Ναι, διότι αντιστράφηκαν οι όροι. Αυτό που έκανε ο άνδρας, που ήταν κυνηγός μέχρι πρότινος, μέχρι πριν από πολλήγα χρόνια, τώρα κυνηγός έγινε γυναίκα. Αντιστράφηκαν οι όροι. Εσένα σ' αρέσει αυτό σαν άντρα? Μια γυναίκα να σε κυνηγάει, να σε φλερτάρει, να επίμονε, να σε παίρνει τηλέφωνο. Εμένα δεν μου γίνεται. Ναι, αν σου γινόταν όμως. Δεν μπορεί να μου γίνει. Γιατί αυτό δεν έχουν. Πώς θα με κυνηγήσουν? Ναι, είσαι ο κυνηγός, αλλά υπάρχουν γυναίκες που θεωρούν τους εαυτούς τους κυνηγούς. Ναι, αλλά όταν βγαίνεις για κυνήγι και το θεριό είναι πιο δυνατό από εσένα και σε το βάζεις στα πόδια, ποιος είναι ο κυνηγός? Είναι σαν να πηγαίνεις να παλεύεις με ένα λιοντάρι. Γίνεται. Θα νικήσεις το λιοντάρι. Μόλις καταλάβεις ότι είναι λιοντάρι και δεν είναι γάτα, κάνεις μεταβολή και το βάζεις στα πόδια. Άρα κυνηγός ποιος είναι τώρα? Το λιοντάρι σε κυνηγάει. Που θα πάει
τίποτα δεν κάνεις. Μοναξιάς και πόνου, από πού να βγω στη μεριά. Να ήταν και να σε βλέπα σε ξενίδια άδεια, από καρδιάς να σε δεχθώ σαν μια αγάπη αγιά. Γέλα, Βασιλάκη μου, λίγο. Χαράματα κι ακόμα και το δικό μου σώμα όποιος δέχεται, και εσύ τα μάτια κλείνεις τι μωρέν αντέχεσαι. Χαράματα κι ακόμα και το δικό μου σώμα όποιος δέχεται, και εσύ τα μάτια κλείνεις τη μοναξιά μ' αφήνεις που δεν α... Να μιλήσουμε λίγο για τις νότες, οι οποίες εκτός από επτάψυχες είναι και τέσσερις φορές πλατινένιες, μπορεί και πέντε μέχρι τη στιγμή που θα, ναι, ίσως, ναι, θα αλλάξει χρόνος, θα μπούμε σε καινούργια εβδομάδα κτλ. Όταν έμπαινε στο στούντιο, το θεωρούσες λίγο τόλμημα να βγάλεις ένα CD με 34 καινούργια τραγούδια? Ναι. Παρακινδυνευμένο δηλαδή, ή σου άρεσε, σε δελεάζει η ιδέα να το κάνεις αυτό το... Κάθε φορά που ξεκινάω να κάνω κάτι, θέλω να μην είναι ίδιο με αυτό που έκανα πριν. Πριν. Άρα το να κάνω έναν δίσκο διπλό ουσιαστικά με 34 τραγούδια ήταν ένα τόλμημα, και επίσης ήταν ένα έργο που χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο, κόπο, επιμονή, πολλούς ανθρώπους. Άρα ένα δύσκολο έργο. Και όμως πήρα την απόφαση να το κάνω. Απεδείχθη στο τέλος ότι είχες, δεν είχα άδικο, δικαιώθηκα. Είχες πολύ δίκιο. Βέβαια δεν μπορώ να φανταστώ ότι έχεις άγχος ή αγωνία όταν πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα καινούριο δίσκο. Γιατί εγώ νιώθω πλέον ότι είσαι ένα κατεστημένο στη χώρα αυτή. Δεν θέλω να είμαι έτσι. Ναι, δεν το λέω με την κακία, νευρενότητα μου, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Βέβαια θα μου πεις, στη ζωή αυτή ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει. Και κάποια στιγμή κάτι μπορεί να πάει στραβά και να, από εκεί που είσαι εκεί να αρχίσεις να κατεβαίνεις, αν και θα το προλάβεις. Θέλω να πιστεύω, ξέροντάς,
Δηλαδή δεν θα τη ζήσει την πτώση σου, θα έχει φύγει πολύ νωρίτερα αν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι έτσι? Αυτό θα επιβιώσω. Υπάρχει κάτι που πιστεύει ότι θα μπορούσε να βάλει τρικλοποδιά στη δημοτικότητά σου, που είναι σταθερή εδώ και αρκετά χρόνια? Ναι. Νομίζω ότι μόνο οι άνθρωποι θα μπορούσαν να βάλουν τρικλοποδιά. Να πάψουν να σε αγαπάνε, ας πούμε, να πάψουν να σε γουστάρουν, αυτό εννοείς? Ναι. Ή να τους επηρεάσουν να πάψουν να με γουστάρουν. Γιατί το να πάψουν να με γουστάρουν είναι δύσκολο να γίνει, με την έννοια ότι εγώ θα συνεχίσω να είμαι συνεπής σε αυτά που έχω δηλώσει από αρχής ότι θα κάνω και τα ακολουθώ πιστά. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να χαλάσει η σχέση μου με τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνομαι θα είναι μία ίντριγκα, θα είναι ο επηρεασμός τους από τρίτους. Πες μου κάτι, όταν ακούς τη φράση «το φαινόμενο Νότης Φακιανάκης»? Με ενοχλεί. Με ενοχλεί γιατί ο τρόπος που λέγεται είναι διάθεση να σε χτυπήσουν ονομάζοντάς σε φαινόμενο. Μα οτιδήποτε συμβαίνει τριγύρω μας και φαίνεται είναι ένα φαινόμενο. Έτσι είναι και ο Νότης Φακιανάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται γιατί αυτά που κάνει φαίνονται. Ναι, αλλά το φαινόμενο με αυτή την έννοια καλοδεχούμενος όρος. Αλλά το φαινόμενο πώς? Να σου πω πώς, χωρίς να κάνω τη μεταφράστρια όλων αυτών που βγάλαν τη λέξη, αλλά να σου πω πώς ίσως το εννοούν. Ένας καλλιτέχνης που ξαφνικά σκάει μύτη στα πράγματα πριν από 6 χρόνια. Το 91. Κατευθείαν, με την πρώτη φορά γιορτάζω, κάτι γίνεται. Γιορτάσαμε. Κάτι από στόμα τον είδες εσύ αυτόν, περίεργη ξενομία. Εσύ, το ντύσιμο, το σκουλαρίκι, η φωνή, το τραγούδι, πάντως με κάτι αρχίσαμε και ασχολούμασταν. Και περνάνε τα χρόνια και ο Νότης Φακιανάκης γίνεται πλέον το πρώτο όνομα στις πωλήσεις και στη νύχτα. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσεις, μη μου δίνεις σημασία, εγώ τα λέω αυτά. Λοιπόν, στις πωλήσεις και στη νύχτα. Κάθε χρόνο βγαίνουν νέοι τραγουδιστές, νέα αγοράκια που είναι και καλές φωνές και νόστιμοι κτλ. Τίποτα όμως δεν μοιάζει ικανό να ταρακουνήσει τον Νότης Φακιανάκη από εκεί που κάθεται. Που έχει βολευτεί μια χαρά. Αυτό δεν είναι φαινόμενο? Δεν κάθομαι. Εδώ είμαι τώρα. Σωστός. Το ότι δεν κάθομαι. Δεν κάθεσαι. Γιατί άμα καθίσεις... Πέφτεις. Χαλαρώνεις. Ναι. Χαλαρώνεις. Αρχίζεις και χάνεις την επαφή σου με τα πράγματα που τριγύρω σου τρέχουν. Ναι. Εγώ βρίσκομαι στη διαδρομή. Είμαι σε πορεία. Βαδίζω. Και όχι βαδίζω, τρέχω μπορώ να πω. Αγωνίω, ψάχνω, ακούω, βλέπω, μαθαίνω, αφουγκράζομαι, νιώθω. Με φόντο την ορχήστρα και τη φωνή ρεκλάμα επάνω σε μια πίστα, τις ώρες σου περνάς η τάδε αρτίστα κάποιας μεγάλης τέχνης, όμως δεν έμαθες ποτέ τι είναι καλλιτέχνη. Καλλιτέχνης θα πει μοναξιάς φυλακή και της πίκρας κανάλι. Καλλιτέχνης θα πει να μιλάς με σιωπή και να ακούνε οι άλλοι. Καλλιτέχνης θα πει όλα όσα δεν είσαι κι όλα όσα μην είσαι. Καλλιτέχνης θα πει όλα όσα δεν είσαι κι όλα όσα μην είσαι. Αν σε χειροκροτήσουν αυτοί που σε κοιτάνε, πολύ με κολακεύει από αγάπη θα είναι. Κι αν είσαι η αρτίστα αυτής εδώ της τέχνης, είσαι απλώς αφίσα
δεν είσαι καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης θα πει μοναξιάς φυλακή και της πίκρας κανάλι. Καλλιτέχνης θα πει να μιλάς με σιωπή και να ακούνε οι άλλοι. Καλλιτέχνης θα πει όλα όσα δεν είσαι κι όλα όσα μην είσαι. Καλλιτέχνης θα πει όλα όσα δεν είσαι κι όλα όσα μην είσαι.
γιατί τελειώσανε τα βραδιά. Μη με ρωτάς αν και μετά θα σ' αγαπώ. Δώσ' μου να πιω από τα χέρια σου τα γυα. Δώσ' μου να πιω να ξεδιψάσω να σωθώ. Να πεις ξανά καράματα χωρίς φωνές και κλάματα. Να πεις ξανά και να μου πεις πως αγαπώ κατάματα. Να πεις ξανά καράματα. Ήσουν φωτιά, μα και παράδεισος για μένα. Ήσουν στεριά, ήσουν και θάλασσα μαζί. Μη λησμονείς τα λόγια μου τα περασμένα. Που σου είχα πει θα σ' αγαπάω μια ζωή. Να δεις ξανά χαράματα χωρίς φωνές και κλάματα. Να δεις ξανά και να μου πεις πως αγαπώ κατάματα. Να δεις ξανά χαράματα. Φωνές και κλάματα. Να πεις ξανά και να μου πεις τόσα αγαπώ κατάματα. Να πεις ξανά καράματα. Θέλεις τώρα να σου απαριθμίσω εγώ με σειρά εμφανίσεως στην ζωή σου τις κυρίες και δεσποινίδες εκείνες που μοιράστηκαν. Δεσποινίδες είναι όλες, δεν είναι καμιά παντρεμένη. Η Γιούλη Τσίρου είναι παντρεμένη. Α, είναι παντρεμένη η Γιούλη, έχεις δίκιο, ναι. Ε? Ναι, ναι, και έχει λοιπόν, παιδάκι. Ναι. Γι' αυτό είπα να απαριθμίσω τις κυρίες και δεσποινίδες που μοιράστηκαν μαζί σου και εσύ να μου λες μία φράση ή μία λέξη που κατά τη γνώμη σου περιγράφει τη συγκεκριμένη τραγουδίστρια. Θέλεις. Πάμε να δούμε. Αυτά είναι ωραία, τα δύσκολα είναι ωραία. Σ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, είπαμε με σειρά εμφανίσεως. Άρα, το λογικό είναι να ξεκινήσω με Λίτσα Γιαγκούση. Έτσι. Λίτσα Γιαγκούση. Με μία λέξη μόνο, μου είναι δύσκολο. Πες μου μία φράση. Μία φράση. Ναι, λέω να μην κάνεις, μην το αναπτύξεις πολύ για κάθε μία, αυτό εννοώ. Ναι. Λίτσα Γιαγκούση. Νομίζω ότι περάσαμε καλά. Θα το θυμόμαστε και οι δύο. Θυμάμαι όλη τη συνεργασία με τον Νότι. Να σου πω ότι πέρασα πολύ καλά μαζί του ένα χειμώνα. Ανέβαια 4-5 χρόνια. Μου έχουν μείνει κάποια περιστατικά. Το ένα από αυτά, απόκριες. Είχαμε ντυθεί μασκαράδες. Βγήκαμε δηλαδή στο πρόγραμμα κανονικά μασκαράδες. Εγώ ντυμένη Νότης και όχι μόνο. Και ο Νότης ντυμένος νύθηκε γαμπρός μαζί. Τώρα αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πρέπει να δεις τη στολή για να καταλάβεις. Και μου έκανε εντύπωση και τον παραδέχτηκα πιο πολύ ακόμη τότε. Επειδή δεν τον ένιωξε καθόλου που χάλασε την εικόνα του, έτσι βγήκε και αντί να. Μαζί με το χειροκρότημα, μάλλον, γέλασε και ο κόσμος. Δεν τον ένιωξε καθόλου τον Νότι. Μ' άρεσε αυτή η άνεσή του. Δείχνει αυτό ότι του αρέσει να διασκεδάζει τον κόσμο, του αρέσει ο κόσμος να περνάει καλά μαζί του, όχι μόνο με τη φωνή του και τα τραγούδια του, με όποιο τρόπο μπορεί. Τώρα με βλέπει. Ναι. Να του πω ότι τον αγαπώ πάρα πολύ. Το ξέρει, είμαι σίγουρη το ξέρει και το καταλαβαίνει από την αγκαλιά που του κάνω όταν τον βλέπω. Τον αγαπάω πολύ. Γιούλη Τσίρου. Μία καλή τραγουδίστρια η οποία δυστυχώς δεν έχει κάνει αυτά που θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει κάνει. Τσεύχομαι να τα κάνει στο μέλλον.
Σοφία Αρβανίτη. Σοφία Αρβανίτη, απροβλημάτιστος άνθρωπος, συνεπέστατος με αυτά που συμφωνεί. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση στις πρόβες ήταν που πήγαινε πρώτος και έφυγε τελευταίος. Δηλαδή πήγαινε εγώ κάποια στιγμή που είχα ραντεβού με την ορχήστρα, ξέρω, και τον μαέστρο, και ήξερα, έβλεπα, ας πούμε, τον Ότι που μου έλεγε ότι είμαι εδώ πέρα ήδη από το πρωί, ξυρισμένο, ξέρεις, με κάτι τραγιάσκες περίεργες, γιατί είναι και πολύ χαρακτηριστικό το ντύσιμό του και το γενικά με την τσίχλα που τη μασάει κάπου έτσι πολύ βαθιά μέσα στο στόμα, αυτό το αργόσυρτο που έχει. Και έφυγε τελευταίος. Ήξερε ότι θα μείνει και θα ανακατευτεί με τους τεχνικούς, θα τους πει να το κάνουν έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα. Μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτό. Δέσποινα Βανδύ. Νομίζω ότι ενδυνάμωσα σε ένα βαθμό την καριέρα της και ελπίζω να το καταλάβει. Ήταν μια πολύ δυναμική συνεργασία. Ένας χειμώνας που μας συνάντησε σε έναν εκπληκτικό χώρο στο Rex. Δισκογραφικά και οι δύο στα καλύτερά μας. Οπότε θα έλεγα ότι περάσαμε καλά και ο κόσμος το ίδιο μαζί μας. Νατάσα Θεοδωρίδου. Νατάσα Θεοδωρίδου. Νατάσα. Είναι η καινούργια τώρα, γι' αυτό το σκέφτεσαι πιο πολύ, ε. Ναι, δεν θα είναι δίκαιο να εκφράσω τη γνώμη μου για την Νατάσα κατά τη διάρκεια που βρισκόμαστε εδώ και ακόμα δεν έχουμε γνωριστεί καλά. Mm-hmm. Όμως θα ήθελα να πω και περισσότερα για την Νατάσα, μια και ξέρεις, τώρα και συνεργαζόμαστε. Βέβαια. Και για την Ελένησα θα ήθελα mm-hmm. να πω. Η Νατάσα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι φαίνεται. Θα ξεκινήσω με ένα ευχαριστώ για αυτό που ζω δίπλα στον Νότι Σφαγιανάκη φέτος. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Κάνουμε τζενεράλε και βγαίνουμε ο καθένας κανονικά όπως είναι το πρόγραμμα. Τραγουδάμε λοιπόν. Τραγουδάω κι εγώ ένα τραγούδι, όπου την ώρα που αρχίζει το τραγούδι, εγώ πιστεύω ότι τα φώτα πρέπει να είναι κάπως. Τα φώτα δεν είναι έτσι όπως θέλω εγώ να είναι. Το σκέφτομαι όμως εκείνη την ώρα και πριν ξεκινήσω να τραγουδάω, κάνω μια έτσι και κοιτάω τα φώτα, αλλά ήταν σαν να ξέρεις, να νιώθω ότι τραγουδάω εκείνη την ώρα και πάω να πω το τραγούδι. Όπου ακούγεται μια φωνή από κάτω και λέει: Νατάσα, τα φώτα δεν θα είναι έτσι στην πρεμιέρα. Τα φώτα θα είναι κανονικά. Εκεί λοιπόν κατάλαβα, όπως και εσείς με αυτό που είπα, θα καταλάβατε, τι σημαίνει η Νότι Σφαγιανάκης και πόσο επιμελείται όλου του προγράμματος και πόσο τον ενδιαφέρει, πόσο αξιοκρατικός είναι, πόσο δίκαιος και δουλευταράς. Και γι' αυτό τον πιστεύω, γιατί είναι δουλευταράς. Ελένη Πέτα. Και αυτή, όπως η Γιούλη Τσίρου, αδικημένη ενώ έχει ικανότητες να κάνει μεγαλύτερα και καλύτερα πράγματα από αυτά που κάνει, θα τα κάνει όμως όταν κατασταλάξει και πει, μάλλον και η ίδια να καλύψει τη διαδρομή που θέλει να ακολουθήσει, διότι όλα εξαρτώνται από εμάς. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι είναι ένας άνθρωπος με χιούμορ, πράγμα το οποίο είναι, λύνει πάρα πολλά προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν, όχι ότι υπάρχουν, μπορεί να υπάρξουν σε μια συνεργασία. Είναι επαγγελματίας και σε αυτό που κάνει επαγγελματίας και το κυριότερο ότι ό,τι πει, ό,τι τάξει, το κάνει.
θα πάνε γνωστοί. Ξανά. Με τη θύμησή σου βόλτα στα στένα μύρισα τα μαύρα τα σγουρά μαλλιά και νιώσα τον πόνο να με τυραννά. Δεν σε χρειάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι. Θέλω μονάχος τα φανάρια να περνώ. Δεν σε χρειάζομαι κι ούτε που νοιάζομαι. Σε ποιο σοκάκι θα με βρει το πρωινό.
Τώρα σου μιλάω κι είσαι μακριά. Θέλω να σ' αγγίξω μόνο μια φορά. Να ξαναγυρίσεις να σε δω ξανά. Να έχω τη φωνή σου να μου τραγουδά. Μα δεν σε χρειάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Θέλω μονάχος τα φανάρια να περνώ. Δεν σε χρειάζομαι κι ούτε που νοιάζομαι. Σε ποιο σοκάκι θα με βρει το πρωινό. Δεν σε χρειάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Θέλω μονάχος τα φανάρια να περνώ. Δεν σε χρειάζομαι κι ούτε που νοιάζομαι. Σε ποιο σοκάκι θα με βρει το πρωινό.